Στην κεντρική πλατεία της Καβάλας, η ομάδα έργου το Mobile School Ταξιδεύει της Ένωσης Κυριών Δράμας πραγματοποίησε μια διπλή δράση, αφενός να κάνει παρέμβαση στα παιδιά Ρωμά που θα το προσεγγίσουν και αφετέρου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για το έργο. Το κοινό έχει επίσης τη δυνατότητα να δει από κοντά το Mobile School, να ενημερωθεί εκτενώς για τις δράσεις και τη λειτουργία του και να γνωρίσει την ομάδα των Streetwalkers που το στελεχώνουν. Μετά από 2 χρόνια παρεμβάσεων εντός της Δράμας, το Mobile School ταξιδεύει 3 φορές την εβδομάδα στη Δράμα, στην Καβάλα και στην Ξάνθη, προκειμένου να προσεγγίσει παιδιά Ρωμά που είναι αποκλεισμένα από τις σχολικές κοινότητες ή λόγω του οικογενειακού περιβάλλοντος. Στην πανέμορφη λοιπόν Καβάλα σήμερα ήρθαμε με το Mobile School. Το Mobile School είναι ένα κινητό σχολείο, το οποίο μας έχουν προσφέρει οι Βέλγοι. Βέβαια, για να το πάρουμε αυτό το εργαλείο, δουλέψαμε πολύ. Κάναμε δηλαδή έρευνα εάν υπάρχουν παιδιά των Φαναριών ή παιδιά Ρωμά στην περιοχή της Δράμας, της Καβάλας και της Ξάνθης. Και στη συνέχεια καταφέραμε να μπούμε σε ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με τον Ποδοσάκη και με το Solidarity από τα EL Grants, αυτά τα γνωστά, το μεγάλο αυτό πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν μας δόθηκε η ευκαιρία το σχολείο μας να το ταξιδέψουμε και στις 2 γειτονικές γειτονικούς νομούς, προκειμένου να υποφεληθούν και τα παιδιά της Δράμας, της Ξάνθης και της Καβάλας. Σήμερα στην πόλη της Καβάλας για πρώτη φορά. Μέσα στην πόλη για πρώτη φορά. Επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο, θέλω να τον ευχαριστήσω από καρδιάς. Και ο Δήμαρχος της Ξάνθης και ο Δήμαρχος της Καβάλας ενθουσιάστηκαν, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει δηλαδή όλοι οι φορείς να μάθουν να συνεργάζονται και να γίνει αποκέντρωση. Ό,τι καλό δηλαδή γίνεται στη μία πόλη, καλό είναι να το μεταφέρουμε και να μεταφέρουμε και την τεχνογνωσία μας, όποια τεχνογνωσία ο καθένας μας έχει αποκτήσει, και στους γειτονικούς νομούς, προκειμένου να κάνουν πιο εύκολη την ζωή των συνανθρώπων μας. Η λογική λέει το εξής: όταν υπάρχουν κάποιοι φορείς, κάποιοι άνθρωποι, όπως η πρόεδρος εδώ μαζί με το διοικητικό της και όλη αυτή την ένωση που έχει και προσφέρει στην τοπική κοινωνία, στην περιφέρεια εν γέννη, αλλά σε μια περίοδο όπου οι κοινωνικές δομές έχουν την απίστευτη ανάγκη υποστήριξης, μπορώ να σας πω ότι είχα την τιμή να την γνωρίσω πέρσι στην πρώτη της παρουσία εδώ στην Καβάλα, πέρσι δεν ήταν πρόεδρε, επάνω στο ξαναδοχείο, εκεί όπου αντιλήφθηκα το τι ακριβώς κάνουν οι άνθρωποι αυτοί. Προσπαθήσαμε εμείς μέσω της περιφέρειας και δι' της αντιπεριφέρειας αλληλευτικής πολιτικής να προσφέρουμε στο ελάχιστο που μπορούσαμε είδη τροφίμων για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε ή να απαλύνουμε εντός ή εκτός εισαγωγικών η λέξη την προσπάθεια που κάνει, και δηλώνω ξανά ότι θα είμαστε, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι εμείς με την δυνατότητα της αλίευσης δεν έχουμε όλο τον χρόνο την δυνατότητα βοηθείας, αλλά στο χρονικό διάστημα που ακολουθεί και που τα πράγματα είναι πολύ πιο βολικά για όλους εμάς, θα είμαστε πάλι δίπλα σε αυτή την προσπάθεια, σε όσο το μέτρο των δυνατότητων που έχουμε, γιατί δεν έχουμε και μεγάλες δυνατότητες, για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε ό,τι κάνει και ό,τι προβλέπεται να κάνει, γιατί σας δηλώνω απερίφραστα και σας το λέω κατηγορηματικά ότι ένας άνθρωπος no limit. Το Mobile School ταξίδεψε σήμερα την 5η 24 Ιουνίου στην Καβάλα, στην πλατεία της Καβάλας, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε μια δράση έτσι επικοινωνίας του έργου, για να μας γνωρίσει ο κόσμος καλύτερα και να μάθει για μας και το τι ακριβώς κάνουμε. Πίσω μας είναι αυτή εδώ η τροχήλατη κατασκευή, όπως βλέπετε, η οποία αποτελείται από μαυροπίνακες, πάνω στους οποίους τοποθετούμε πάνελ εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε, αριθμητικής, γραμματικής και γεωγραφίας. Επίσης υπάρχουν και πάνελ συζητήσεων για θέματα όπως είναι η διατροφή, η σεξουαλική αγωγή, η προσωπική υγιεινή και διάφορα άλλα. Στη διάθεσή μας έχουμε συνολικά 350 πάνελ, στα οποία εναλλάσσουμε ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε παρέμβασης, με τη θεματική ενότητα που έχουμε επιλέξει κάθε φορά να κάνουμε τη δράση μας.